Έγινε μία ανάθεση και ήταν η δεύτερη για κάποιες υδραυλικές μελέτες του Δήμου μας. Ανάθεση 15.000, ήταν άλλες 15.000 πριν κανένα μήνα από ό,τι διάβασα, σε μία εταιρεία από τα Γιάννηνα. Το εύλογο ερώτημα που μπαίνει σε κάθε καλοπροαίρετο πολίτη είναι εντάξει, ωραία, όλη η Ελλάδα είναι σύνεπα, παντού να μπαίνουν εταιρείες και να δουλεύουν. Την αντίστοιχη δουλειά δεν θα μπορούσε να την κάνει κάποια εταιρεία που είναι στην Τρίπολη, κάποιο γραφείο που είναι στην Τρίπολη. Ρώτησα λοιπόν και μίλησα με κάποιου, γιατί λέω πιθανόν να είναι κάποια εξειδικευμένη, ήξερα ακριβώς σημαίνει οι υδραυλικές μελέτες, πιθανόν να είναι κάποια εξειδικευμένη εργασία. Από ό,τι μου είπαν όμως ένα-δύο άνθρωποι που μίλησα που ασχολούνται, είναι κάτι απλό που το κάνουν πολλά γραφεία και πολλές εταιρείες της περιοχής μας. Επειδή λοιπόν έγινε ουσιαστικά απευθείας ανάθεση με την λήψη βέβαια προσφορών, ρωτήθησαν οι εταιρείες να δώσουν, ζητήθηκε από τις εταιρείες ή από τα γραφεία της πόλης μας, του Δήμου μας, να δώσουν προσφορά, γιατί πάντα το κριτήριο είναι η χαμηλότερη προσφορά, νομίζω, σε αυτές τις αναθέσεις. Ζητήθηκε από τις όλες τις εταιρείες της περιοχής μας και με τη λογική ότι πρέπει να στηρίζουμε όσο είναι δυνατόν, χωρίς βέβαια να ζημιώνεται ο Δήμος τις εταιρείες τις τοπικές. Ζητήθηκε λοιπόν από τις τοπικές εταιρείες και τα τοπικά γραφεία κάποια προσφορά για τις συγκεκριμένες δουλειές. Πριν ένα μήνα, περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε λέγεται, πριν ένα μήνα, και ήταν η δραυλική μελέτη της Βλαχέρνας. Η δραυλική μελέτη της Βλαχέρνας, και έχω εδώ μπροστά μου τις αναρτήσεις της Βλαχέρνας. Ήταν απευθείας ανάθεση και το δεύτερο ήταν. Δεν είναι σε θέση να σα απαντήσω. Και το δεύτερο ήταν η Αγριακόνα, το έχω μπροστά μου. Καμία τέτοια. Επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει η διαδικασία από τη διοίκηση εκεί και το πνευματικό έργο που έχει την ευθύνη βέβαια, δεν μπορώ να σα απαντήσω με ασφάλεια γιατί θα πω κανένα βλακία δική μου. Θα ήθελα να μου απαντήσετε. Όχι, θέλω να είμαι σαφή και ξεκάθαρο. Από ποιον που ξέρω εγώ, απλά και εδώ είναι ότι μπήκε και έχει γίνει μια μελέτη που γνωρίζω. Πολύ μεγάλο. Εξειδικευμένη και μπορούσε. Πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν. Κύριε Δήμαρχε, απλά θα περιμένω στο άλλο συμβούλιο όπως μου είπατε να απαντήσετε. Απλά στην. Θέλω να δω ποια είναι αυτή η εταιρεία. Στην ανάθεση την προχθεσινή, ξέρω εγώ, τη προηγούμενη εβδομάδα, λέει εδώ ότι ήσασταν παρόν και τώρα μπορεί βέβαια να έχει κρατηγραφεί ότι ήσασταν παρόν στην απόφαση του Συμβουλίου. Στην Ελλάδα. Εντάξει, έγινε στο Δημαρχείο όπως ξέρετε. Εγώ βγήκα, τρεις-τέσσερις φορές. Τώρα. Γι' αυτό και δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σα δώσω απάντηση.